είναι σημαντικό διήμερο ούτως ή άλλως και θα παραμείνουμε σε αυτό το τόνο, αυτή τη φορά φιλοξενώντας τον αντιστράτηγο εν αποστρατεία και έναν άνθρωπο με αναλύσεις διαρκώς, τον κύριο Λάζαρο Καμπουρίδη, θα έλεγα από τους λίγους που γνωρίζει την καλή και την ανάποδη την τουρκική πολιτική, πέρα από το ότι μιλάει απτέστο στην τουρκική, παρακολουθεί διαρκώς τις εξελίξεις στη γειτονική χώρα και θα έλεγα ότι μπορεί με έναν τρόπο να ειχνηλατεί καλύτερα από άλλους τις πραγματικές διαθέσεις της ελίτ. Αφήστε τον κόσμο. Ο κόσμος είναι άλλο πράγμα, το έχουμε ξαναπεί αυτό και ιδίως στη συμφορά που τον έχει βρει. Καλημέρα κύριε Καμπουρίδη. Καλημέρα σας κύριε Σαχίνε, εσάς και στους ακροατές σας. Πώς σκέφτεται ένας πρώην ακόλουθος άμυνας πατρίδας μας στην Άγκυρα και μάλιστα που έτυχε και τη βραδιά του πραξικοπήματος στην Άγκυρα, πώς σκέφτεται αυτές τις τελευταίες ημέρες? Πολλοί λένε πολιτική σεισμών, διπλωματία σεισμών, άλλοι λένε ότι αλλάζει σελίδα η Τουρκία. Βλέπω ότι είστε εξαιρετικά προσεκτικός στις προσεγγίσεις για αυτή την αλλαγή τόνου. Εγώ είχα την ευλογία και την τιμή να υπηρετήσω 7,5 χρόνια συνολικά στην Τουρκία και έχω ξαναστραφεί με Τούρκους. Είχα κάνει και μπορώ να πω εντός εισαγωγικών φίλους, βγήκα μαζί τους, γνώρισα αξιωματικούς. Παρακολουθώ χρόνια τα θέματα της πολιτικής τους, στρατιωτική διπλωματία. Και μπορώ να πω ότι βλέποντας τόσα χρόνια όλοι αυτοί, τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκαν αναπτύχθηκε η εξωτερική πολιτική, ή μπορούμε να πούμε ότι εξελίσσεται, όχι αναπτύχθηκε. Βλέπουμε ότι η Τουρκία όταν αισθάνεται αδύναμη, μας έχει ανάγκη και όχι μόνο εμάς, κατεβάζει τους τόνους και μετά όταν αισθάνεται ισχυρή, ανεβάζει τους τόνους και βλέπουμε το πιο χαρακτηριστικό ήταν αυτό που τη ρητορική, την πίεση, τον bullying, τον υβριδικό πόλεμο που δεχθήκαμε τους τελευταίους μήνες. Απλώς θέλω να πω το εξής. Όταν ο Ερντογάν την πρώτη δεκαετία της διακυβέρνησης ήταν σε αδύναμη θέση, η Τουρκία χρώσταγε, είχε ήδη το δάνειο των 28 δις δολαρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και είχε το πρόβλημα της πίεσης που αισθανόταν από τους κεμαλιστές στρατιωτικούς, δεν είχε ελέγξει το στράτευμα την πρώτη δεκαετία, είχε στραφεί στη Δύση, στην Ευρώπη, αισθανόταν αδύναμος, στο Γκιουλέν, μιλούσε για ανθρώπινα δικαιώματα, για μια Τουρκία δημοκρατική. Όταν ο Ερντογάν αισθάνθηκε παντοδύναμος μετά το πραξικόπημα και είχε μαζί τον και την στήριξη του Πούτιν, λοιπόν, είδαμε μέσα σε 3 χρόνια ανέπτυξε καινούργια δόγματα, καινούργια οράματα, μας πίεσε σε σημείο να λέμε, μα είναι αληθινό αυτό που βλέπουμε, λέει, να πάρουμε το στρατό από τα νησιά μας. Η ισχυρή Τουρκία λοιπόν ξεχνάει τις ανάγκες. Εγώ μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που γίνεται, αυτή η προσέγγιση, ο αναγκαλισμός να βοηθήσουμε τον τουρκικό λαό. Είναι σε μια δύσκολη κατάσταση, αλλά η ψυχή πολιτική λέει και η ιστορία ότι σε λίγο καιρό, όταν θα ξαναορθοποδήσει, που θα ορθοποδήσει, θα έχουμε πάλι τις ίδιες πιέσεις και απειλές. Mm-hmm. Το γεγονός ότι αυτές τις μέρες επισκέπτεται και τις δύο πρωτεύουσες ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, πώς το αποκωδικοποιείτε? Εντάξει, η Αμερική έχει βρει μια ευκαιρία. Νομίζω όλοι θεωρούν ότι η Τουρκία, αυτή η μεγάλη καταστροφή, οι 11 νομοί ήταν αρχικά 10 που είχαν ενταχθεί στην κατάσταση εκτάκτου ανάγκης από τις 13 Φεβρουαρίου. Είναι και το Ελλάζι, το βορειότερο κομμάτι εκεί στη Μαλάτια δίπλα. Ο νομός είναι 11 νομοί, σχεδόν το 75-80% της ελληνικής εδαφικής επικράτειας κατεστραμμένο πλήρως. Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Αλλά και βρήκε μια ευκαιρία, βρήκαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, να δείξουν, μίλησαν ήδη με οικονομικούς όρους. Βλέπετε, βγήκε ο Πετκόφο, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου και είπε είμαστε σε ετοιμότητα ό,τι θέλει η Τουρκία. Δεν μίλησε για δολάρια ή για ρούβλια, ενώ βγήκε, ήρθε ο Αμερικάνος και είπε δίνουμε 85 και άλλα 55 στην Τουρκία και στη Συρία, στις σεισμόπληκτες περιοχές και το είπε και στην βάση του Ιντζερλί που πήγε. Ότι μπορούμε να βοηθήσουμε, είμαστε δεδεμένοι στην ανοικοδόμηση της Τουρκίας. Γιατί είναι μια ευκαιρία να πει, κοιτάξτε, ο προσανατολισμός που μας δείξατε ότι έχετε πάρει τα τελευταία 2 χρόνια, μιας και η κυβέρνηση, η συμμαχία του Ερντογάν με τους Ευρασιατιστές προς τα εκεί τον έχει στρέψει προς Ευρασία και στην αγκαλιά της Ρωσίας. Κοιτάξτε, μείνετε εδώ στο δικό μας, στο δυτικό στρατόπεδο και εμείς θα σας βοηθήσουμε και με όρους οικονομικούς, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν υπάρχει ούτε η μεγάλη
ξέρω εγώ, ξέρετε, οι Άραβες μπορεί να δίνανε, αλλά δίνανε με επενδύσεις. Ή το Κατάρ, όλοι αυτοί δίνανε γιατί ο Ερντογάν έπαιζε το παιχνίδι του Κατάρ. Να μην μπούμε σε αυτό το κομμάτι. Πάντως δεν έχουν τη διάθεση να δώσουν τα μεγάλα κονδύλια των 85 δις δολαρίων που εκτιμάται και μπορεί να φτάσει και πιο πάνω για την ανοικοδόμηση των 11 νομών. Η Ρωσία δεν έχει, δεν μπορεί. Από την Κίνα δεν είδαμε τίποτα. Η Κεντρική Ασία, το νέο όραμα του αιώνα της Τουρκίας που θα φτιάξει τη Συνομοσπονδία, την Ένωση των Κεντρικών Ασιών, των τουρκικών δημοκρατιών της Κεντρικής Ασίας, είναι φτωχές χώρες. Μπορεί να έχουν στο υπέδαφος υδρογόνα άνθρακες, αλλά μέχρι εκεί δεν είναι εκμεταλλεύσιμο. Άρα λοιπόν η Τουρκία μπορεί μόνο από τη Δύση, από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από την Αμερική. Η Αμερική το δείχνει αυτό, όμως θα σας πω κάτι. Εγώ είδα πριν από λίγο μεγάλο κομμάτι, δεν μπορώ να βάλω σε ερωτήσεις, στη τουρκική τηλεόραση, τη κοινή συνέντευξη τύπου Μπλίνκεν Τσαβούσογλου, πριν από λίγο. Λοιπόν, εκεί λοιπόν ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών έθεσε το θέμα των F-16, είπε μεταξύ των άλλων και το θέμα αναμένουμε την άρση των κυρώσεων να ολοκληρωθεί ταχαίως η διαδικασία μέσω του Κογκρέσου που θα αποφανθεί για να πάρουμε τα F-16. Φάνηκε ότι είναι σταθερή θέση όσον αφορά το θέμα της Σουηδίας, η διεύθυνση των ΝΑΤΟ. Λοιπόν, και μετά έκανε δηλώσεις ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών που μίλησε για τη βοήθεια η Τουρκία και τις θάσεις στο θέμα της εδαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας. Και το πιο αξιοσημείωτο, θα έλεγα εδώ, είναι ότι αποκάλεσε συνεταίρους μας στη Συρία, σαν να έλεγε ότι εμείς θα συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε το YPG ή αυτό το SDF στη Συρία. Άρα λοιπόν η Τουρκία από τις βασικές, παρά λοιπόν το άνοιγμα της αγκαλιάς της Αμερικής με την ευκαιρία του σεισμού, μια και η Τουρκία χρειάζεται μεγάλα κονδύλια, βλέπουμε ότι δεν θα κάνει βήματα προς τα πίσω στα θέματα, στον πυρήνα της τουρκικής εξωτερικής πολιτικής. Δείχνει ένα άλλο πρόσωπο, το είδαμε και στις δηλώσεις με τον Έλληνα Υπουργό Εξωτερικών όταν συναντήθηκαν στις Μόγλιτες περιοχές. Φυσικά τον έφυγε ο κύριος Δένδιας, είπε ο Τσαβούσογλου σε τουρκικό κανάλι δηλώνοντας ότι θα συνεχίζουν να υπάρχουν τα χρόνια άλλη τα προβλήματά μας με την Ελλάδα. Είδαμε ότι επανέφερε το θέμα των 6 σημείων, δηλαδή κοιτάξτε, ήταν η ατζέντα των 6 σημείων που συζητήθηκαν ανάμεσα στην κυρία Μπούρα και στον Καλίν, που ήταν η ατζέντα πριν από το σεισμούς. Γίνεται ο σεισμός και βλέπουμε ο Τσαβούσογλου λέει εμείς έχουμε αυτή την ατζέντα την ίδια, δηλαδή η Τουρκία η οποία είναι σε ανάγκη που καταστράφηκε ένα τόσο μεγάλο μέρος της εδαφικής επικράτειας, λέει εμείς μένουμε σε αυτή την ατζέντα. Για την οποία ατζέντα πρέπει να πω, κύριε Καμπουριδί, ότι τα ελληνικά μέσα χθες την παρουσίαζαν με τις δηλώσεις της Τσαβούσογλου τα 3 από τα 6, τα άλλα 3 δεν τα μάθαμε. Που μπορεί να... Ο Τσαβούσογλου είπε, μιλώντας, είπε το πρώτο, δηλαδή τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, διερευνητικές συζητήσεις στο ΝΑΤΟ και τα λοιπά, είπε στα αγγλικά. Και τα λοιπά. Λοιπόν, τα λοιπά είναι το θέμα. Γιατί αν είναι η αποστρατιωτικοποίηση, αν είναι δικαιώματα μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη και στα Δωδεκάνησα, αν είναι η συνεκμετάλλευση, το λένε και οι Έλληνες πολιτικοί, των υδρογοναθράκων, καταλαβαίνετε ότι είναι τα 3 ακόμη πιο, όχι ότι τα άλλα είναι ίσονος σημασίας, ακόμη πιο ουσιαστικά όμως. Είπε κάτι, πολύ σωστό το λέτε, δηλαδή μπορούμε να πούμε αν ήταν μια λίστα με 20, λες τα 3 και λες και τα λοιπά. Όταν είναι όμως 6 και λες τα 3, τα υπόλοιπα 3, δεν νομίζω το κάνεις για να κερδίσεις χρόνο. Και νομίζω το πιο σημαντικό ήταν αμέσως μετά που είπε ότι, ξέρετε, είναι δύσκολο να το συζητήσουμε τώρα που έχετε εκλογές, γιατί δεν μπορείτε να πείτε στον ελληνικό λαό. Δηλαδή υπονοεί ότι θα κάνουμε υποχωρήσεις. Για μένα εκείνο είναι το σημαντικό. Δηλαδή λέει ότι εμείς δεν έχουμε πίεση, λέει, από το λαό μας. Ό,τι θα τους πούμε θα το δεχθούν. Δηλαδή σαν να μας λέει, αλλά το πρόβλημα είναι για εσάς. Για εσάς παραμονές των εκλογών, για να πείσετε το λαό σας. Και μάλιστα η έκφρασή του στο πρόσωπο όταν το λέει αυτό λίγο χαμογελάει. Δηλαδή θέλει να μας πει ότι θεωρείστε δεδομένο ότι θα υπάρχουν υποχωρήσεις. Εγώ ρωτάω. Δεν ξέρω τι είναι, μακάρι να μην είναι έτσι. Αλλά νομίζω ότι η Τουρκία δεν μπορεί, ξέρετε, και απέναντι στο λαό της, δεν μπορεί να δείξει τώρα. Τώρα είναι σε μια κατάσταση που θέλει βοήθεια από παντού, ακόμη και από την Κυπριακή Δημοκρατία,
είτε θα, OK, η βοήθεια, γιατί υπάρχει, θα μπορούσε να υπάρξει αντίδραση του λαού. Θέλουμε βοήθεια από παντού. Αρχικά είπε ναι, αλλά μετά ήταν θέμα από πού θα ξεκινούσαν τα αεροπλάνα για το θέμα της αναγνώρισης. Θα πρέπει να δείξει το λαό, εμείς, όποιος μας βοηθάει, λέμε ναι. Όμως τα θέματα που ακουμπούν τον πυρήνα της εξωτερικής πολιτικής, και το έδειξε πολύ καλά ο κύριος Τσαβούσογλου χθες με το θέμα της ατζέντα των 6 σημείων, έτσι όπως το περιγράψαμε λίγο πριν, νομίζω ότι δείχνουν ότι δεν θα μετακινηθούν καθόλου, κύριε Σαχίδη. Πολύ σωστή επισήμανσή σας, και ένας άνθρωπος που μιλά την τουρκική και την καταλαβαίνει, έχει ενδιαφέρον ότι αποτυπώνει και αυτή την ατάκα που στα ελληνικά μέσα πέρασε τον Τούκο. Αυτό που είπατε, ότι κοιτάξτε, εσείς τώρα έχετε εκλογές και έχετε δυσκολία να τα πείτε έτσι, όπως τουλάχιστον τα υποστηρίζει. Εμείς έχουμε, δεν έχουμε εκλογές, δεν μας νοιάζει. Λέει εδώ ο φίλος ο Νικόλας, κύριε Καμπουρίδη μου, μα δεν είναι φυσικό να παραμένει η ατζέντα της Τουρκίας. Η Τουρκία δεν αναθεωρεί τις διεκδικήσεις της. Το πρόβλημα, λέει κύριε Καμπουρίδη, είναι ότι εμείς εδώ προσπαθούμε, όχι όλοι αλλά αρκετοί, να παρουσιάσουμε με κάθε αφορμή τη διαστρεβλωμένη εικόνα πως η Τουρκία υποχωρεί στα πάντα. Ας αναλογιστούμε γιατί συμβαίνει αυτό, κοιτώντας προς τα μέσα και όχι απέναντι. Απέναντι είναι ξεκάθαρη, λέει. Ναι, εγώ θα προσθέσω αυτό, συμφωνώ με αυτό που λέει ο ακροατής σας, ότι πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι ο σεισμός έγινε στην Τουρκία, δεν έγινε στην Ελλάδα. Αυτή που είναι στη δύσκολη θέση είναι η Τουρκία. Μην γινόμαστε εμείς το θύμα. Εγώ δεν λέω να έρθουμε τώρα και να απαιτήσουμε τα πάντα εξωφρενικά γιατί είναι σε δύσκολη θέση. Όχι, δεν θα το κάνουμε αυτό. Εμείς δεν είμαστε Τουρκία. Αλλά πρέπει να δείξουμε ότι την προνομιακή μας θέση μπορούμε να την εκμεταλλευτούμε. Κοιτάξτε να δείτε. Θα σας πω κάτι. Τι άλλαξε, αν βλέπαμε την εικόνα, τι άλλαξε μετά τους σεισμούς απέναντί μας η Τουρκία. Δεν έχουμε την επιθετική ρητορική, μειώθηκε η παραβατικότητα στο Αιγαίο, ακυρώθηκε η άσκηση Μαβί Βατάν, γαλάζια πατρίδα, μα δεν μπορούσε να την κάνει, αφού γύρω στα 20 πλοία είναι στην περιοχή και συνδράμουν κάποια ως φορητά κινητά νοσοκομεία, κάποια άλλα με οποιοδήποτε τρόπο, μεταγωγικά κτλ. Συγγνώμη κύριε Καμπορίδη, συγγνώμη για διακοπή. Ναι, έχετε ναι. Απόλυτο δίκιο. Γιατί στην Ελλάδα κεντρικά μέσα έσπευσαν να την χαρακτηρίσουν κίνηση καλής θέλησης προς την Ελλάδα η ακύρωση της μεγάλης ναυτικής άσκησης Μαβί Βατάν, η γαλάζια πατρίδα. Αν δεν είναι έτσι όμως. Μα μπορεί να την κάνει. Ξέρετε, σήμερα είδα, για πρώτη φορά το πρόσεξα, επέστρεψα και μία ταξιαρχία. Είχα αρθρογραφήσει πριν από μια εβδομάδα τι μετέφεραν και από Αιγαίο και τα λοιπά, μονάδες καταδρομών για την ασφάλεια των περιοχών. Λοιπόν, είδα σήμερα και μία ταξιαρχία καταδρομών, η δεκάτη από τα Τατβάν Μπιτλίς, νότιο-ανατολική Τουρκία, η οποία ενεργούσε στο Ιράκ, ενεργεί στο Αντίγιαμάν, Χατάι Αντίγιαμάν, για καθαρά λόγω σεισμού. Νομίζω είναι η πρώτη ταξιαρχία ενεργή που συμμετέχει σε επιχειρήσεις εκτός συνόρων. Έχουμε τη Συρία και το Ιράκ, την οποία την επέστρεψαν για τις ανάγκες του σεισμού. Είναι τόσο μεγάλες οι ανάγκες του σεισμού που έχει εμπλακεί όλος ο μηχανισμός των τουρκικών όπλων δυνάμεων, όχι μόνο με μονάδες που φέρουν και ταξιαρχίες στην περιοχή, αλλά και σκέψτε το επιτελικό μυαλό όλου του τουρκικού επιτελείου είναι στραμμένο εκεί να συνδράμουν. Είναι μια μεγάλη καταστροφή. Είδαμε τον Ακάρα ακόμα και με μια δήλωση, είδα κάποια δημοσιεύματα σε εφημερίδες που λένε ξεσηκώνω το Χατάι, ότι ομαδικές μετακινήσεις Σύριων προς το Χατάι, ξέρετε, είναι η γνωστή πληγή του δημοψηφίσματος που το Χατάι έγινε. Έχω πάει στην περιοχή, αισθάνεσαι ότι δεν είσαι στην Τουρκία, αισθάνεσαι ότι είσαι σε κάτι πιο πολύ προς την αραβική περιοχή. Λοιπόν, και αμέσως έτρεξε ο Ερντογάν, γιατί φαίνεται πόσο σοβαρό πρόβλημα ασφαλείας έχουν και πρέπει να έχουν στραμμένο την προσοχή, το βλέμμα του στο μυαλό εκεί. Έτρεξε εκεί και έγινε ένα επικοινωνιακό σοου, πήγε στα σύνορα με το Χατάι, με την Συρία, και ρώτησε εκεί τον στρατιωτικό που του μίλησε, έχεις δει να περάνε από εδώ Σύριοι? Δηλαδή, τόσο γελίο, έτσι κοινικά να το πω, τόσο εμπλεκόμενοι είναι και στρατιωτικά στο σεισμό που δεν μπορούν απέναντί μας να κάνουν αυτή τη στιγμή. Είναι λόγω ανάγκης, όχι λόγω καλής θέλησης. Όχι, γιατί λόγω είναι στρατηγικής λοιπόν επιλογής. Είναι σαφές. Εννοείται. Και να πω και ένα τελευταίο, ξέρετε, όσον αφορά το επικοινωνιακό, για να το πούμε και αυτό, από το 2020 βλέπουμε γίνονται αρκετές ασκήσεις με Αμερικάνους στο Πετροχώρι ή και στην Αλεξανδρούπολη. Το 2020 ήταν ένας ουλαμός αρμάτων σε ένα διαγωνισμό που συμμετείχε εδώ στην Ξάνθη, του Αμερικανικού στρατού, και είδαμε ενοχλήθηκε, θυμάμαι τότε και ο Νταβούτογλου είχε ενοχληθεί, που είναι οι αντιπολίτες της αντιπολίτης, 1%.
ο πρώην Πρωθυπουργός και Υπουργός Εξωτερικών. Οι Αμερικανοί τι ζητάνε στη Θράκη και έχουμε τα τουρκικά χωριά, θα μας επιτεθούν τώρα. Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα την θρακική συνεργασία, μεγάλη άσκηση με τους Αμερικανούς, δεν μίλησε καθόλου η τουρκική πλευρά. Λοιπόν, δεν αναφέρονται πουθενά πλέον σε συλλήψεις στα ελληνοτουρκικά σύνορα, στην ιστοσελίδα, την επίσημη και στα Twitter των ανακοινώσεων του τουρκικού Υπουργείου Άμυνας. Δεν αναφέρονται πουθενά σε συλλήψεις μελών της ΦΕΤΟ, του ΠΚΚ, ότι πέρασαν από τα σύνορα και πήγαν Ελλάδα ή το αντίστροφο που το βλέπαμε αυτό το θέμα, ούτε για θέματα αποστρατιωτικοποίησης. Αυτό είναι το επικοινωνιακό. Όμως, όταν πάμε στην ουσία, πιστεύω ότι δεν υπάρχει μετακίνηση. Μακάρι να διαψευστώ. Αλλά επειδή τους ξέρω τους Τούρκους και ξέρω την οτροπία, όταν είναι σε ανάγκη σε γλύφουνε, όταν όμως αισθάνονται ισχυροί, κάνουν αυτό που αισθανθήκαμε τα τελευταία 2 χρόνια, αυτό τον υβριδικό πόλεμο, αυτή την πίεση να πετύσουν αυτή την πίτα που θέλουν. Ερώτηση από τον Γιάννη από την Αθήνα. Καλημέρα, λέει, στον κύριο Καμπουρίδη. Με δεδομένο ότι κερδίζεται στον πόλεμο δεν χαρίζεται στα χαρτιά, εκτιμά ο κύριος Καμπουρίδης ότι υπάρχει το ενδεχόμενο να τεθεί θέμα αποχώρησης των τουρκικών στρατιωτικών δυνάμεων από το κομμάτι μας που επιμεροργεί ακόμη με αποστρατικοποίηση των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου ή και συνεκμετάλλευση των πλουτοπαραγωγικών πηγών του Αιγαίου? Το αποκλείω, δηλαδή να γίνει απομάκρυνση των δικών μας δυνάμεων από τα νησιά, δεν νομίζω να τολμήσει ποτέ κανένας να το σκεφτεί, ούτε και ένα τυφέκιο. Το αποκλείω, εάν έχει μπει στην ατζέντα ή στην εκμετάλλευση, εάν έχει μπει στην ατζέντα δεν το γνωρίζω, αλλά το θέμα ειδικά της αποστατιωτικοποίησης, αν κατάλαβα αυτό εννοεί, ναι, ναι. Αποστατιωτικοποίηση των νησιών μας δεν νομίζω. Με ταυτόχρονη αποχώρηση των στρατιωτικών δυνάμεων. Με ταυτόχρονη. Κοιτάξτε, το θέμα της τετάρτης στρατιάς, όπως λέγεται, ή της στρατιάς του Αιγαίου, έχει γίνει μια συζήτηση, τη γνωρίζω πολύ καλά και νομίζω και οι Γερμανοί πίεσαν γι' αυτό. Οι Τούρκοι έχουν πει ότι θα ενοποιήσουν τις 2 στρατιές, δηλαδή αυτό ξέρετε μια ζήτηση Υπουργός Άμυνας Βετίγκιον Ουλ πριν από 8-9 χρόνια. Λοιπόν, και τότε τι είχε πει, να καταργηθούν οι 2 στρατιές και να υπάρχει η πρώτη, η δεύτερη και η δεύτερη να καταπιεί την τρίτη και η πρώτη και η στρατιά Αιγαίων είναι κάτω από την πρώτη. Εάν οι Τούρκοι θέλουν να καταργήσουν τη στρατιά, μπορούν να τη στρατιά του Αιγαίου, επειδή είναι πολύ καλή σε αυτή, μπορεί να πούμε ότι το καταργούμε, αλλά παραμένουν δυνάμεις εκεί και η διοίκηση είναι της πρώτης στρατιάς, κάτω από τη σκέπη της πρώτης στρατιάς της Κωνσταντινούπολης. Οι Τούρκοι, ξέρετε, ό,τι κάνουν στρατιωτικά δεν μετακινούνται, βήμα δεν κάνουν πίσω, είτε αφορά σε ξένη επικράτεια, είτε στη δική της. Δεν υπάρχει περίπτωση οι Τούρκοι να δεχθούν ότι θα μετακινήσουν τις δυνάμεις από τη στρατιά του Αιγαίου. Αυτοί απαιτούν με όρους ισχύως, με το. Ως κριτήριο ότι είμαι ο ισχυρός να πάρεις εσύ τα στρατεύματά σου από εκεί που με απειλούν. Εγώ δεν το βλέπω αυτό ότι οι Τούρκοι θα μπαίναν σε μια τέτοια συζήτηση. Μάλιστα. Τώρα κοιτάξτε, επειδή στην αρχική σας ανάλυση τονίσατε με εξαιρετικά προσεκτικό τρόπο ότι η απτή οικονομική βοήθεια αυτή τη στιγμή φαίνεται από τη Δύση. Αυτό το διήμερο είναι εδώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών στην περιοχή. Και επειδή ο Αμερικανικός παράγοντας διαχρονικά κινείται βάσει σχεδίων, τον ενδιαφέρουν πρωτίστως οι χώροι και η ισχύ τους στους χώρους αυτούς, στο πλαίσιο των συμφερόντων τους, και ο λιγότερον, κατά δεύτερον, οι χώρες. Το ερώτημα είναι μήπως αυτή η προσπάθεια εκ νέου εφελκισμού της Τουρκίας σημαίνει πίεση περαιτέρω σε εμάς. Ως δεδομένους συμμάχους. Δηλαδή, παιδιά, βρείτε τα, συνεννοηθείτε. Κάτι πρέπει να αντιληφθεί και η Τουρκία από τη δική σας πλευρά. Πώς το ακούτε αυτό? Κοιτάξτε, το ότι πήγε πρώτα στην Τουρκία, το οποίο θεωρήθηκε πλεονέκτημα από Έλληνες αναλυτές, είναι σωστό ότι είναι πλεονέκτημα, γιατί μετά έρχεται και ο λογαριασμός γίνεται σε εμάς. Λοιπόν, όμως υπάρχει και η άλλη πλευρά, που μπορεί να μην είναι καθαρά πλεονέκτημα, γιατί πάει στην Τουρκία. Και λέει, κοιτάξτε να δείτε, εγώ μπορώ να υποχωρήσω μέχρι εκεί. Και επειδή, εάν δούμε μια Τουρκία, που τουλάχιστον από τις δηλώσεις Τσαβούσουκλου είδα ότι φάνηκε ότι εγώ δεν υποχωρώ σε κάποια. Κάποιοι αναλυτές λέγανε, μα τι F-16 ζητείς τώρα, υποφέρει οικονομικά. Βλέπουμε ότι δεν μετακινείται ούτε στο θέμα της Σουηδίας, η διεύρυνση του ΝΑΤΟ εννοώ, ούτε στα θέματα που έχουν σχέση με τους εξοπλισμούς, αμυντικά προγράμματα. Λοιπόν, υπάρχει λοιπόν και η άλλη πλευρά που. Η Τουρκία, και αυτό πιστεύω θα γίνει, θα πει εγώ θέλω αυτά, μπορεί να πει ότι μπορώ να πάρω βοήθεια
από Κίνα ή από Ρωσία, δεν πιστεύω Ρωσία να γίνει, και να θέσει όρους και να έρθει εδώ ο Μπλίνκεν και να πει: κοιτάξτε, να δείτε, βάλτε κι εσείς νερό στο κρασί σας. Αυτό δεν μπορώ να το ξέρω, αλλά σίγουρα είναι μια δυνατότητα της Τουρκίας, αφού πήγε πρώτα εκεί, και επίσης είναι και στο μυαλό των Τούρκων να παίζουν αυτό το παιχνίδι, το εκβιαστικό. Εγώ είδα ο Μπλίνκεν στις δηλώσεις, στη συνέντευξη τύπου, είπε ότι υποστηρίζουμε τον πρωταγωνιστικό ρόλο στην περιοχή της Τουρκίας ως ενεργειακός διάδρομος. Κάτι που το θέλει και η Ρωσία ως ρόλο στην Τουρκία, είναι πολύ γνωστό αυτό. Λοιπόν, και εκεί δεν μίλησε φυσικά για τα ρωσικά, τους ρωσικούς υδρογονάνθρακες που θα περάσουν την Τουρκία, μίλησαν της Κεντρικής Ασίας και του Αζερβαϊτζάν, ο Μπλίνκεν, πριν από λίγο. Άρα λοιπόν η Αμερική όντως θέλει την Τουρκία στο στρατόπεδο. Η Τουρκία φαίνεται ότι ακόμα και μετά τους σεισμούς, παρότι έχει ανάγκη τα κονδύλια από τη Δύση, το φαίνεται και από τις δηλώσεις ότι θα το παίξει αυτό το παιχνίδι, και νομίζω ότι θα υπάρχει το στοιχείο αυτό στη συζήτηση όταν θα έρθει ο Μπλίνκεν στην Ελλάδα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε, εντάξει με την Τουρκία, αλλά και εσείς μπορείτε σε αυτό να κάνετε ένα βήμα πίσω. Μην ξεχνάμε ότι ο Τσαβούσογλου, το θέμα της ατζέντας, τότε σε μία μέρα των 6 ημείων του διαλόγου πρέπει να εμφανιστεί ο Μπλίνκεν στην περιοχή, Άγκυρα και Αθήνα. Άρα λέτε ότι έχει θέσει τα δικά του όρια. Το ερώτημα λοιπόν είναι ότι προφανώς και μία αποκλιμάκωση τι θες, μην πέφτεις όμως σε παγίδες. Αυτό καταλαβαίνω ότι μου λέτε. Κοιτάξτε, μην πέφτεις σε παγίδες, δεν κατάλαβα το ερώτημα. Την αποκλιμάκωση τι θες ως χώρα. Είναι προφανές. Αλλά δεν μπορεί να παγιδεύεσαι, διότι αν έρθει ο άλλος και σου πετάξει ένα χαρτί ότι κοίτα, κάνε και ένα βήμα πίσω, να κάνεις βήμα πίσω πού εσύ έχεις προκαλέσει. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Είναι αυτό που σας είπα. Ο σεισμός έγινε στην Τουρκία. Η καταστροφή είναι στην Τουρκία. Η Τουρκία πρέπει να γιάνει τις πληγές της. Δεν είμαστε εμείς. Εμείς θα πρέπει να μιλάμε από τη θέση του ισχυρού. Εννοείται δεν πρέπει να αυτοπαγιδευτούμε. Συμφωνώ απόλυτα. Ο Μπλίνκεν ήρθε εδώ, συζητά και με τους δύο. Η Άγκυρα θα πει: εκεί δεν μετακινούμε. Αλλά όχι επειδή η πληγωμένη Τουρκία μπορεί να παίξει το παιχνίδι ότι εγώ πληγωμένος μπορώ να πάω τώρα ακόμη περισσότερο προς την Ευρασία. Μην χρησιμοποιηθεί ως παγίδα για να κάνουμε βήματα προς τα πίσω εμείς. Συμφωνώ απόλυτα. Αυτό εννοώ. Δεν πρέπει να αυτοπαγιδευτούμε. Είμαστε από την πλευρά, είμαστε οι ισχυροί, αν θέλετε. Βγήκαμε μέσα σε μια προνομιακή θέση περισσότερο από ότι ήμασταν πριν στο θέμα τη μετασεισμό εποχή. Όχι όμως αυτό να χρησιμοποιηθεί και να είμαστε τα θύματα επειδή η Αμερική θέλει την Τουρκία στο δυτικό στρατόπεδο. Η Τουρκία να απαιτήσει να κάνουμε βήματα προς τα πίσω, γιατί πρέπει τώρα... είναι η ώρα του διαλόγου και να τα βρει η Ελλάδα με την Τουρκία. Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Κοιτάξτε, επειδή στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, πιο ανοιχτή κοινωνία είμαστε και υπάρχουν όλες οι απόψεις, συνήθως βεβαίως υπάρχει μια κρατούσα αντίληψη, οι συζητήσεις ακόμη και για συνεκμετάλλευση και για πολιτικούς δεν είναι ταμπού. Το είπε η κυρία Μπακογιάννη την περασμένη Παρασκευή στις αντιθέσεις. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω ευθέως, επειδή έρχεται ο αμερικανικός παράγοντας και επειδή το ενεργειακό είναι μείζον θέμα για την Ευρώπη και για τις ΗΠΑ, για όλο τον κόσμο. Δεν θα λέει κάτι το γεγονός ότι σε μια βολιδοσκόπηση, για παράδειγμα για τον East Med, ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών μπορεί να κάνει τον κουφό? Και δεν λέω τυχαία τον East Med, διότι τα σενάρια τα ξέρετε, να περάσουν οι αγωγοί μέσα και από τα κατεχόμενα από την Τουρκία και από την Τουρκία στην Ευρώπη. Αν λοιπόν ο Αμερικανικός παράγοντας δεν ανοίγει τη συζήτηση, λέω αν δεν την ανοίξει, δεν το ξέρω, μακάρι να την ανοίξει, για έναν East Med πολιτικά, δεν εννοώ οικονομικά, δεν είναι θέμα? Φυσικά και είναι θέμα. Το θέμα της συνεκμετάλλευσης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα. Πιστεύω ακόμη και στη συζήτηση με τον Υπουργό Εξωτερικών του Ισραήλ, είδαμε, ενώ δεν υπήρχε, δηλαδή ο Κοέν πήγε στην ουσία για θέματα καθαρά ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω των σεισμών, βγήκε η τουρκική πλευρά και είπε ότι ξέρετε, τέθηκε και αυτό. Η Ισραήλ λέει πλευρά ότι θα το δούμε, δεν τέθηκε από εμάς. Η Τουρκία θέλει να παίξει, βλέπουμε και μετά τους σεισμούς, θέλει να παίξει το θέμα του ενεργειακού παράγοντα, του κόμβου στην περιοχή. Νομίζω είναι ένα θέμα και
θα φανεί νομίζω και από, από τη στάση που θα κρατήσει το θέμα αυτό, τι θα αποκαλυφθούν στις συζητήσεις που θα κάνει ο Μπλίνκεν στην Αθήνα. Mm-hmm. Νομίζω ότι εκεί που τελειώνει στην ουσία όλη αυτή η συζήτηση μετά από Άγκυρα στην Αθήνα και θα κάνουμε τη σούμα, τον υπολογισμό, εκεί θα φανεί πολύ καλά εάν τελικά... γιατί εμένα μου έκανε εντύπωση ο Μπλίνκεν μιλώντας τώρα στην συνέντευξη τύπου αναφέρθηκε και στον ενεργειακό ρόλο της περιοχής στην περιοχή της Τουρκίας ως ενεργειακός κόμβος. Δεν ξέρω, και αναφέρθηκε ή μίλησε για τα θέματα του Αζερμπαϊτζάν, αλλά δεν ξέρω αν είναι όπως το φραστικό που χρησιμοποίησε ο Τσαβούσογλου, τρία κλπ. Δεν το ξέρω. Δεν ξέρω γιατί το ανέφερε μέσα. Αυτό εγώ το είδα πριν από λίγο, έγινε στην Τουρκία, το είδα σε τουρκικό κανάλι. Θα εμφανιστεί κάτι, θα το δούμε και αργότερα. Όταν ο Μπάιντεν ήταν αντιπρόεδρος, κυκλοφόρησε ένας χάρτης. Ο χάρτης στέκει ακόμη, δεν έχει αποσυρθεί. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. By the book που λένε. Θέλω σε αυτό το τελευταίο μέρος, κύριε Καμπουρίδη, να αλλάξω λίγο. Επειδή γνωρίζετε άριστα όμως την τουρκική πραγματικότητα και δράτω με τις ευκαιρίες, από το ερώτημα του Νίκου. Το τουρκικό κράτος μήπως δεν υποφέρει στην πραγματικότητα οικονομικά, μου λέει εδώ. Η μαύρη οικονομία είναι πολύ μεγαλύτερη από την επίσημη. Μήπως είναι αυτή που κινεί το μηχανισμό και του κράτους και του βαθαίους κράτους. Και ξεκινώ από αυτό ρωτώντας σας, οι περιοχές που επλήγησαν είναι περιοχές που θεωρούνται, να το πω έτσι, μια άλλη Τουρκία, γαλατικό χωριό με ιδιομορφίες που δεν τους θεωρούν οι υπόλοιποι, εννοώ για τις ελίτ, και τόσο Τούρκους, και είναι εν πάση περιπτώσει κομβικό ζήτημα, η καταστροφή είναι, αλλά είναι κομβικό ζήτημα ακόμη και για τα εκλογικά, ή δεν είναι έτσι τα πράγματα? Ποια είναι η πραγματικότητα που δεν διαβάζουμε ενδεχομένως σωστά στην Τουρκία? Έχω πάει πολλές φορές στην περιοχή, επειδή το 2014 είχαν αρχίσει τον Οκτώβριο, αν θυμάμαι, οι πρώτες μετακινήσεις από τα σύνορα του Εύρου, από τη δική μας πλευρά, από την τουρκική πλευρά, δηλαδή από το μέτωπο του Εύρου. Και πηγαίναν δυνάμεις εκεί λόγω της εμφάνισης του ISIS στην περιοχή. Τότε οι Κούρδοι λέγανε θα κάνουμε κουρδικό διάδρομο και τα λοιπά, το κράτος αυτόνομο. Η περιοχή εκεί όντως έχει μια ιδιομορφία. Μπορεί όταν πηγαίνεις στο Χατάι, καταλαβαίνεις ότι δεν θυμίζει Τουρκία. Αλεξανδρέτα δηλαδή, όταν λέμε Αλεξανδρέτα, Χατάι. Ναι, Χατάι, Αλεξανδρέτα, Αντιόχεια. Όταν πηγαίνεις στο Διαρμπακίρ, λες εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση, λες εδώ είναι Κούρδοι, είναι κάτι διαφορετικό. Θυμίζω ότι το Διαρμπακίρ θεωρείται το κέντρο των Κούρδων απανταχού, δηλαδή όχι μόνο της Τουρκίας. Φυσικά υπάρχουν και νομοί, δηλαδή από αυτούς τους 11 νομούς, όπως τον Γκαζίαντεπ. Δεν υπάρχει ούτε ένας Κούρδος στη Μαλάτια, δεν υπάρχει Κούρδος. Ξέρω εγώ, στην Σαλιούρφα είναι το 30%. Βλέπεις τα τζαμιά στη Σαλιούρφα να είναι πιο πολύ, σου θυμίζουν Συρία, ξέρω εγώ. Δηλαδή έχουν μια αραβική τεχνοτροπία. Είναι διαφορετικά. Είναι εντελώς διαφορετική. Αλλού είναι πλούσια η περιοχή όπου περνάνε τα νερά του Εφράτη με το φράγμα εκεί του Ατατούρκ, το μεγάλο γκάπ. Λοιπόν, άλλες φτωχές και άλλες περιοχές πλούσιες. Μιλάμε εδώ για. Παίζει μεγάλο ρόλο, πιστεύω, ο Ερντογάν θα το λάβει υπόψη του, παίζει μεγάλο ρόλο, από τους 11 νομούς, οι 10 πλην του Διαρμπακίρ ήταν όλοι, είχαν ψηφίσει ΑΚΕΠΕ Ερντογάν στις τελευταίες εκλογές του 2018. Λοιπόν, είναι γύρω στο 16% του πληθυσμού, το 12,5% της επικράτειας. Μιλάμε για 13,5 εκατομμύρια πληθυσμού, 14, δηλαδή γύρω στους 10 εκατομμύρια ψηφοφόρους. Ξέρετε, είναι μεγάλα νούμερα, τα θέλει ο Ερντογάν. Εντάξει, η οικονομία, άλλο η μαύρη, άλλο αυτή που φαίνεται. Όμως νομίζω ότι θα το λάβει πολύ καλά υπόψη του Ερντογάν στο να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτής της περιοχής, γιατί είναι μεγάλο κομμάτι της Τουρκίας και σημαντικό. Ξέρετε, είτε είναι Κούρδοι, κουρδικής καταγωγής, είτε είναι αραβικής, ξέρετε, εάν κάποιος είναι Κούρδος ή όχι, είναι πόντιος στις περιοχές του Πόντου, έχει σχέση με τη συνείδησή του, δεν έχει με την καταγωγή αυτή που δηλώνεται. Μπορεί κάποιος να λέει είμαι. Σωστό. Έχει σημασία αυτός τι πιστεύει. Λοιπόν, υπάρχουν περιοχές που έχουν τουρκοποιηθεί εκεί, γιατί έχω ακούσει διάφορα, έχω πάει πολλές φορές και έχω γνωρίσει και ανθρώπους. Λοιπόν, δεν έχει σημασία αν δηλώνει αυτός ότι εγώ είμαι κουρδικής καταγωγής. Το θέμα είναι εάν αυτός δηλώνει Τούρκος με την άποψη ότι αυτός ο εξλαμισμός αρχικά και μετά ο εκτουρκισμός έχουν επηρεάσει και την εθνική του συνείδηση.
Μπορεί να υπάρχει θέμα ασφαλείας, γιατί υπάρχουν μειονοτικοί πληθυσμοί, είναι πολύ κοντά στη Συρία, μπορούν να παίξουν ρόλο και μετακινήσεις προσφύγων ή το θέμα των Κούρδων που είναι πολύ ενεργό από την κάτω πλευρά των συνόρων. Όμως είναι μια περιοχή που ενδιαφέρει τον Ερντογάν, λοιπόν, και είναι το 9% του ΑΕΠ αναφέρεται στην περιοχή αυτή. Είναι ένα μεγάλο κομμάτι, τον ενδιαφέρει τον Ερντογάν και νομίζω ότι το παιχνίδι το αναβάλει ή όχι τις εκλογές για την αντιμετώπιση των αναγκών έτσι ώστε να ανεβάσει και τα ποσοστά του θα αποτελεί το κέντρο της φαιάς ουσίας του Ερντογάν για το επόμενο διάστημα, γιατί ξέρετε από αυτές τις εκλογές, όπως έχω πει και πολλές φορές, είναι οι πιο κρίσιμες εκλογές του Ερντογάν και εκεί θα εστιάσει. Μιας και το αναφέρατε και είναι μια απορία και χαίρομαι που το είπατε, διότι δεν έχει αναδειχτεί ούτε στα διεθνή μέσα. Μου κάνει εντύπωση. Ο σεισμός ήταν ισχυρότατος, οι σεισμοί 7,8, 7,5. Το περίφημο μεγάλο έργο του φράγματος Ατατούρκ δεν υπέστη ζημίες. Αυτό πέρασε τον ντούκου. Δεν λέει κάτι τελικώς. Ναι, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω γιατί δεν έπαθε ζημιά. Αρχικά υπήρξε μια προπαγάνδα, υπήρξαν κάποιες αναφορές στα Twitter ότι υπήρξαν ρογμές στο φράγμα, βγήκαν και το κάλυψαν, υπήρξαν μετά δηλώσεις από την τουρκική πλευρά ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στο φράγμα, ίσως επειδή τόσο μεγάλες κατασκευές να υπήρχε μια αντισεισμική, ήταν γνωστό, ξέρετε. Θα είχε πλημμυρίσει το σύμπαν αν είχε πρόβλημα. Αυτή είναι η αλήθεια. Φυσικά θα είχε πλημμυρίσει. Εγώ θυμάμαι ότι το 1995, όταν πρωτοπήγα στην πρώτη μου αποστολή στην Τουρκία, ήταν οι πρώτες συζητήσεις για το άκουγιου. Υπήρχαν τότε περιβαλλοντικές οργανώσεις και κυρίως οικολόγοι που λέγανε μα είναι σεισμογενής περιοχή. Όλοι γνωρίζουν εκεί πέρα. Δηλαδή οι μελέτες για τη σεισμικότητα της περιοχής εκεί είναι παλιές. Οπότε φαντάζομαι ότι και το φράγμα του Ατατούρκου έγινε με κάποια τέτοια πρόβλεψη. Εάν είχε πλημμυρίσει, όντως είναι πολύ μεγάλο έργο. Υπάρχουν οι ορεινές περιοχές που σε αυτούς τους νομούς, αλλά υπάρχουν και οι έφορες, κυρίως στη Σαλή Ούρφα, οι οποίες νομίζω θα είχαμε δει αποτελέσματα, κύριε Σαχίνη. Κύριε Καμπουρίδη, πριν φτάσουμε στο τέλος, θα σας ρωτήσω, εάν έχει λόγω της καταστροφής αλλάξει η διάθεση του τουρκικού λαού για τα πάντα. Μια μεγάλη καταστροφή, μια μεγάλη ανθρωπιστική κρίση, όπως και στη Συρία βεβαίως, για να μην την ξεχνάμε. Το ερώτημα εν κατακλείδη είναι ικανή αυτή η μεταστροφή να μεταβάλει τις στρατηγικές χρόνων βάθους της τουρκικής ελίτ? Όχι, εγώ δεν πιστεύω ότι υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η στρατηγική βάθους. Μπορούμε να πούμε ότι, γιατί έχουν βγει διάφοροι και έχουν πει ότι μα όλα τα Twitter, τα μηνύματα από τον τουρκικό λαό μιλάνε με τα καλύτερα λόγια για την Ελλάδα. Okay, το καταλαβαίνω. Υπάρχει ένας λόγος να αναδείξουμε αυτή την πλευρά. Δηλαδή την πλευρά ότι ο τουρκικός λαός έχει απόλαυσε και διαφήμισε αυτή την προσέγγιση την ανθρωπιστική που κάναμε. Όμως ξέρετε υπάρχει και μια άλλη Τουρκία η οποία, εγώ έχω διαβάσει tweet και εγώ ξέρω τουρκικά και έχω μπει, οι οποίοι μιλάνε μέσα, εντάξει οι Έλληνες ήρθαν και μας βοηθήσανε, τους ευχαριστούμε, αλλά ξέρουμε τα πλάνα τους να μας επιτεθούνε, ξέρουμε ότι θέλουν το Αιγαίο όλο δικό τους. Υπάρχει και η άλλη Τουρκία. Ξέρετε, δεν υπάρχει ο λαός στο επόμενο λεπτό, επειδή και με αυτά μπορεί κάλλιστα με μια ρητορική Ερντογάν ή του εκάστοτε κυβερνήτη να αλλάξει. Εγώ δεν εμπιστεύομαι ότι αυτό μπορεί να παίξει ρόλο, αυτή η ευαισθησία των Τούρκων στην βοήθεια που τους παρέχουμε μπορεί να παίξει ρόλο στην πολιτική. Δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο. Είναι λογικό ο Ερντογάν τις πρώτες μέρες του σεισμού ήταν σε πολύ δύσκολη θέση και είναι, γιατί υπάρχει μια κουφόβραση, υπάρχει μια εκδηλωμένη αντίδραση. Αν και βλέπουμε σε μερικές περιπτώσεις εκδηλώνεται ο λαός, ιδίως στο Διαρμπακύρ, σε περιοχές που ο κόσμος είναι περισσότερο εθνικιστικά Κούρδος στο μυαλό, που δεν φοβάται, βλέπουμε πραγματικά μια αντίδραση, αλλά
η πραγματική αντίδραση δεν έχει φανεί. Ο Ερντογάν λοιπόν θα πρέπει όλα αυτά τα μηνύματα να τα χρησιμοποιήσει, να τα εκμεταλλευτεί. Είναι λογικό να δείχνει, να εκφράζει ένα ευχαριστώ σε όλες τις χώρες και τις Δύσεις και της Ελλάδος, γιατί το έχει ανάγκη και ο λαός τώρα πονάει. Αυτό είναι το συναισθηματικό. Στο καθαρά πολιτικό, στο realpolitik, είναι η ψυχρή πραγματικότητα. Η Τουρκία δεν θα μετακινηθεί δεν μετακινείται από τις βασικές θέσεις, από την υψηλή στρατηγική της και από τους στρατηγικούς στόχους που έχει θέσει. Όταν θα ανακάμψει, θα τα θέσει πάλι στο τραπέζι. Άρα, κύριε Καμπουρίδη, και με αυτό κλείνω, όσοι στην Ελλάδα μπορεί να σκέφτονται παραχωρήσεις, όποιες παραχωρήσεις, με αντάλλαγμα μια τουρκική υπογραφή, γιατί υπάρχει και αυτή η αντίληψη σε δικά μας τμήματα της ελίτ, καλό είναι να σκεφτούν ότι καμία σοβαρή χώρα δεν πιστεύει ότι μια υπογραφή θα της εξασφαλίσει αυτά που δεν της απομείνουν, γιατί όταν παίζει ρόλο η ισχύς, κανείς δεν σκέφτεται τις υπογραφές μετά. Κάνω λάθος? Έτσι ακριβώς είναι, και ειδικότερα η Τουρκία πάντα μιλάει με το πιστόλι στο τραπέζι. Όταν έχει ισχύ, θέτει παράλογες απαιτήσεις και τρίβει στα μάτια σου και λες, μα είναι δυνατόν να ακούω αυτό που ζήσαμε τους προηγούμενους μήνες? Λοιπόν, η Τουρκία όταν θα ανακάμψει, πάλι θα έχει στο τραπέζι αυτό. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, όχι συναισθηματισμοί. Εγώ, ξέρετε, έχω ζήσει χρόνια στην Τουρκία και ξέρω ότι την οτροπία τους. Αυτοί οι οποίοι, εγώ είμαι μαζί, συμφωνώ στην κάθε αρρωγή βοήθεια στους σεισμόπλητους, στον άνθρωπο. Αυτό δεν έχει σχέση με την πολιτική. Αυτοί οι οποίοι δεν δήλωσαν τα σπίτια στο πογκρόμ του Σεπτεμβριανά το 1955 στην Κωνσταντινούπολη, ήταν οι γείτονές τους, με αυτούς που πίνανε καφέ και τσάι. Δεν ήταν μόνο κάποιοι που τους είχαν ορίσει πάτε να κάνετε αυτό. Υπήρχαν και οι γείτονες. Δηλαδή είναι ο Τούρκος την επόμενη στιγμή με έναν φανατισμό, με έναν ξεσηκωμό, ξεχνάει και τον πόνο που είχε και τη βοήθεια που του έδωσες και ακολουθεί τον ηγέτη. Κύριε Καμπουρίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μας δώσατε και την ακτινογραφία της Τουρκίας. Όχι όπως την ακούμε συνήθως, και για μένα αυτό είναι κέρδος. Καλή σας ημέρα από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.